όπως είδατε. Εχθές επενέβη στην πυρκαγιά, εκεί με μια μεγάλη πυρκαγιά, με 10 οχήματα και με 25 άνδρες. Ήταν μεγάλη πυρκαγιά λόγω των συσσωρευμένων ξύλων εκεί και των ξύλινων σκαφών. Η επέμβαση ήταν άμεση από την υπηρεσία μας και καταφέραμε σύντομα να τη θέσουμε υπό έλεγχο την πυρκαγιά και αργά το μεσημέρι να την έχουμε θέσει υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καταστράφηκαν, από ό,τι είδαμε, και ένα παραδοσιακό σκάφος, το μοναδικό από ό,τι μας είπαν στο Αιγαίο, το Αργό, ακόμη και ένα σκάφος, το Αλικάκι, το οποίο ήταν 40 ετών και αυτό παραδοσιακό και επισκευαζόταν και σε λίγες μέρες θα ριχνόταν στη θάλασσα. Διασώσαμε τα παρακείμενα κτίρια και το κτίριο της επιχείρησης και δεν επιτρέψαμε να επεκταθεί η πυρκαγιά και σε διπλανά οικόπεδα με ξηρά χόρτα. Όσον αφορά τώρα το θέμα της αιτίας της πυρκαγιάς, πολλά ακούγονται για τη χρήση πυροτεχνημάτων εκεί από γύρω καταστήματα. Εσείς τι διαπιστώσατε? Πράγματι, αυτόπτες μάρτυρες μας είπαν ότι έγιναν ρήψεις βεγγαλικών πριν βέβαια την έναρξη της πυρκαγιάς. Εμείς με το ανακριτικό τμήμα διενεργούμε προανάκριση αυτή τη στιγμή και προκειμένου να εξακριβώσουμε τις ακριβείς αιτίες, αν πράγματι η πυρκαγιά προέρχεται από τα βεγγαλικά αυτά που ρίχτηκαν. Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι όντως έτσι ήταν τα πράγματα? Αν αποδειχθεί ότι έτσι ήταν τα πράγματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η δικογραφία διαβιβάζεται στην εισαγγελέα και από εκεί ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται. Τι είναι να πάρει διαστάσεις αυτό το φαινόμενο, κύριε Αργύρη? Πριν από μία-δύο εβδομάδες είχαμε το περιστατικό στα Θημιανά με τη χρήση πυροτεχνημάτων σε γάμο, με αποτέλεσμα να καούν 3 αυτοκίνητα. 2 αυτοκίνητα, ένα καταστράφηκε ολοσχερός. Και τα άλλα δύο έπαθαν ζημιές. Το ένα σημαντικές, το άλλο ελάχιστες. Τώρα βλέπουμε να καίγεται ένα καρνάγιο. Η χρήση των πυροτεχνημάτων είναι επιτρεπτή και τι γίνεται τελικά με αυτό το θέμα? Πώς μπορεί να προστατευτεί ο γύρω κόσμος από εκεί που ρίχνονται τα βεγγαλικά? Καταρχάς, η χρήση πυροτεχνημάτων γίνεται κατόπιν αδείας της αστυνομίας, με σύμφωνη γνώμη της πυροσβεστικής, της δικής μας, και από άτομα εξουσιοδοτημένα τα οποία έχουν γνώσεις και ξέρουν πώς θα τα ρίξουν και πού θα. Έχετε δώσει εσείς όλο το καλοκαίρι μία τέτοια άδεια? Εμείς δεν έχουμε δώσει τέτοιες άδειες. Τα πάντα ρίχνονται ανεξέλεκτα σε εκδηλώσεις κοινωνικές, είτε γάμους είτε σε κάποια άλλες εκδηλώσεις, με αποτέλεσμα να προξενούνται αυτές οι πυρκαγιές και τα θλιβερά γεγονότα. Συνιστούμε λοιπόν στους κατοίκους εδώ της Χίου να αποφεύγουν, να μην ρίχνουν κανένα βεγγαλικό και κυρίως τώρα τις ημέρες που έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 4, που σημαίνει πολύ υψηλό και ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς είναι σχεδόν σίγουρος. Μιας και θεωρείται δεδομένο ότι έγινε χρήση βεγγαλικών το συγκεκριμένο βράδυ, πέρα από το αποτέλεσμα που μπορεί να είχε ή και να μην είχε, αυτό μπορεί να μην το γνωρίζουμε ακόμα. Ωστόσο, διώκεται αυτό το και μόνο η χρήση τους, και ειδικότερα ένα βράδυ που ο αέρας ψούσε γύρω στα 8 μποφόρ? Κοιτάξτε, χωρίς να αποδειχτεί κάτι, να μην λέμε. Όχι, δεν ξέρουμε. Ωστόσο, και μόνο η χρήση του βεγγαλικού. Και μόνο η χρήση του βεγγαλικού. Αυτά τα είπαν αυτόπτες μάρτυρες, ότι έγιναν χρήση βεγγαλικών. Δεν ξέρουμε όμως σίγουρα. Η προανάκριση θα τα δείξει αυτά και από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων. Εσείς, πέρα από τις μαρτυρίες, έχετε συλλέξει άλλα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό της αιτίας της πυρκαγιάς το συγκεκριμένο βράδυ? Κάποια στοιχεία βρέθηκαν, κάποια πυροτεχνήματα, κάποιες ρουκέτες εκεί μέσα στο χώρο της πυρκαγιάς, και αυτά μας είπαν και οι ιδιοκτήτες εκεί του ναυπηγείου.